Ανίποτε τραγωδία χθες το μεσημέρι στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. 32χρονη τουρίστρια που διέσχιζε το φαράγγι έχασε τη ζωή της. Βραχός αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε δέντρο και στη συνέχεια ένα κομμάτι του έπεσε στο μυρό της άτυχης κοπέλας εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης που σημειώθηκε ξαφνικά λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι και ενώ η 32χρονη βρισκόταν στην τοποθεσία Πόρτες περίπου ένα χιλιόμετρο από την έξοδο προς Αγία Ρουμέλη. Just the court. I just saw the court of the victim, of the young lady who died. It was a stone. Yeah, we had a storm. And some stones were tumbling down. Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία που διέμενε στη Γερμανία, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία της πνοή πιθανότατα από ακατάσχετη αιμορραγία. Στο σημείο του δυστυχήματος επικράτησε αναστάτωση, ενώ τουρίστας γιατρός, επίσης πεζοπόρος, που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Εμείς είδαμε όταν ήταν τριγύρω όλοι και τη βοηθούσανε. Αυτό μόνο είδαμε, πως προσπαθούσαν να την φέρουν πίσω. Την είδατε δηλαδή έτσι... Ξαπλωμένη. Δεν είναι κάτι που μπορείς να ξεχάσεις ποτέ. When I showed up, the lady was unconscious. They were doing CPR and they were trying the best to bring her back. She broke her leg. She was unconscious. They were trying her best to bring her back, but unfortunately, it is what it is. Rescue team came and they tried their best. Η σωρός της άτυχης 32χρονης μεταφέρθηκε στην Αγία Ρουμέλη και στη συνέχεια κατέφτασε στο ελικοδρόμιο της περιοχής σε ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε τη σωρό και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. You heard about that somebody got hit by a stone. Police saw a helicopter and doctors and fire workers. Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού ενώ περίμεναν να βγουν από το φαράγγι καθώς είχαν σχηματιστεί μεγάλοι χήμαροι εξαιτίας της ξαφνικής νεροποντής. Προσέχαμε πολύ γιατί γλιστρούσε, πολύ βροχή έβγαζε. Αλλά εμείς είμαστε τελευταία μία μισή ώρα, είμαστε τόση ώρα μέσα. Έπεφταν πέτρες. Και δύο φορές ακούσαμε μεγάλο μπαμ και μπουμ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Χανίων. Οι περιπατητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Ρουμέλη περίπου στις 5 το απόγευμα και από εκεί με καράβι στην χώρα Σφακιών. Είχαμε τον εγκλωβισμό περίπου εντός εισαγωγικών τον εγκλωβισμό 300 ανθρώπων, οι οποίοι την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο, το καιρικό φαινόμενο, τους βάλαμε σε ασφαλές σημείο για να μην έχουμε πρόβλημα. Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας που είναι για αυτές τις περιπτώσεις. Οι άνθρωποι πήγαν σε ασφαλές μέρος, μπήκε η ΕΜΑΚ μέσα. Οδηγήθηκα με ασφάλεια στο φαράγγι, στο λιμάνι της Αγίας Ρουμέλης και επιβάστηκαν στο πλοίο και έφτασαν στη χώρα Σφακίων. Είμαστε από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Χανίων. Καλεστήκαμε την πολιτική προστασία για να έρθουμε να συμβάλλουμε στις πρώτες βοήθειες για τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα έρχεται ξανά στο προσκήνιο το θέμα της ιατρικής κάλυψης του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς και αν επαρκεί ο ένας γιατρός που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Υπάρχει γιατρός μέσα στο φαράγγι, δεν υπάρχει τον τελευταίο μήνα γιατρός στον οικισμό. Έχει λήξει η θητεία του οπλήτη γιατρού που επαδρώνει το ιατρείο του οικισμού της Αγίας Ρουμέλης και λόγω αυτού του τραγικού συμβάντος αναδεικνύεται το γεγονός ότι δεν πρέπει να υπάρχει κενό στην κάλυψη του ιατρείου της Αγίας Ρουμέλης. Σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, από το σύνολο των 1.074 επισκεπτών δεν καταγράφηκαν άλλοι σοβαροί τραυματισμοί, ενώ δύο άτομα συνοδεύτηκαν εποπτευόμενα προς την έξοδο Ξυλόσκαλο και 10 ακόμη άτομα φιλοξενήθηκαν προσωρινά στο χωριό της Σαμαριάς.